της ζωής στον ελληνικό τουρισμό ήρθε από τη ρώσικη αγορά. Τουλάχιστον 40% περισσότεροι φέτος σε σχέση με πέρυσι οι Ρώσοι τουρίστες καταλαμβάνουν τις παραλίες της χώρας μας, γεμίζουν τα ξενοδοχεία. Очень нравится в Греции второй раз, но приезжали бы почаще, если бы визы бы выдавали прямо здесь на границе. Вот. Все нравится, питание с детьми, климат хороший. Εξωτικό μας ξενοδοχείο είναι τουλάχιστον 100% πάνω, δύο φορές δηλαδή πάνω. Και γενικώς από ό,τι ακούω και στις υπόλοιπες μονάδες επηρέασαν και κάλυψαν το κενό από τη Δυτική Ευρώπη. Ψηφίζουν πλέον σταθερά ελληνικό καλοκαίρι. Μόνο το Μάιο εκδόθηκαν 84.469 βίζες έναντι 69.526 τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Υπολογίζεται πως καθημερινά τον Ιούνιο από το προξενείο εκδίδονταν τουλάχιστον 5.500 βίζες, το ίδιο και τις ημέρες του Ιουλίου. Я в Греции третий раз. Здесь очень вкусное питание, особенно греческий салат. Мне здесь очень нравится, и я советую всем приехать сюда отдыхать. Нравится в Греции очень доброжелательные люди, улыбаются, встречают очень хорошо, дружелюбно. То есть вот этим очень нравится. Очень красивые женщины гречанки и мужчины греки тоже красивые. Από 40 κύματα πέρασε φέτος ο ελληνικός τουρισμός και η επέλαση των Ρώσων έφερε χαμόγελα αισιοδοξία στους επιχειρηματίες του κλάδου. Οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι τουρίστες, είναι από τους καλύτερους πελάτες, απολαμβάνουν την ελληνική κουζίνα, ξοδεύουν χρήματα. Πάρα πολύ καλοί πελάτες. Έχουν καταναλώνουν βασικά σε μεγάλη ποσότητα, μπορώ να πω, ειδικά σε θαλασσινά και στα ψάρια. Πορτοφόλια που αντέχουν οι Ρώσοι. Ενισχύουν οικονομικά τοπικές κοινωνίες όχι μόνο παραθαλάσσιων περιοχών, αλλά και αυτών που υπάρχουν μοναστήρια και τόποι λατρείας, καθώς ενδιαφέρονται και για το θρησκευτικό τουρισμό. Όσοι τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν επιλέγουν μία από τις παραλίες, βρίσκουν δροσιά και διασκέδαση.